Γεια σου. Μου είπαν ότι είσαι φίλη με την Χριστίνα Σάκαρη. Τα λέμε. Ναι, είμαστε στο ίδιο έτος. Εγώ είμαι θείος της. Ήμουνα σε Ξάνθη για δουλειές και πέρασα να τη δω. Δεν είναι εδώ. Μα την έπαιρνα και στο κινητό, δεν το σηκώνει. Η Χριστίνα είναι στην Αθήνα. Μα πώς, φορά περίοδο εξετάσεων. Καλά, δεν έχετε μάθει τίποτα. Όχι, εγώ ξέρεις λόγω της δουλειάς μου γυρίζω πολύ. Για πες μου λοιπόν. Καταλάβαμε. Μάλιστα. Ωραία. Το έχουμε κάνει 4 φορές. Τώρα θα το κάνουμε σωστά. Ερκάν, τι βάζουμε. Ερκάν! Σε σένα μιλάω. Τι βάζουμε πάνω στο τραπέζι για να φάμε. Πες μου. Το πιάτο. Το πιάτο. Ναι. Μετά. Το ποτήρι. Το ποτήρι. Άλλο. Και την πέτρα. Μα θα τα σενέσει η βάρα. Ευδετάς με γύρω σου. Πότε θα βάλεις μυαλό επιτέλους. Πότε θα το μάθεις. 4 φορές το έχουμε πει. Έξω διάλειμμα. Δες τώρα πως ξεπετάχτηκε αυτό εδώ. Τόσο λίγο καιρό το έχω και φούντωσε. Θα πάρω σπόρο να βάλω και στο σπίτι. Η ευτυχία βέβαια θα γκρινιάξει. Της τη δίνουν τα φυτά. Βρωμίζουν. Ναι, αλλά και εγώ θέλω τα γλαστράκια μου. Εσύ τι κάνεις. Δεν πετάει η ομάδα, ε. Όχι, καλά είμαι, μια χαρά. Πίνεις. Εγώ. Ποτέ. Ναι, αλλά μυρίζεις μια ώρα δρόμο. Αφού σας είπα ότι... Ο διευθυντής θα στενοχωρηθεί αν το καταλάβει. Και τα παιδιά μην νομίζεις, δεν θέλουν πολύ. Φαίνεται, ε. Ναι, έγινε και αυτό. Σε καταλαβαίνω. Κάνω πράγματα που δεν φανταζόμουν. Τρομάζω με τον εαυτό μου. Φέρνω απότομα στα παιδιά, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Το βλέπω. Αυτό που με τρομάζει περισσότερο είναι ότι δεν μπορώ να επιβληθώ στον εαυτό μου. Παίρνω αποφάσεις, δίνω όρκους και πέφτω πάλι στα ίδια. Σε έχει πάρει από κάτω. Πώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία. Να φροντίσεις να τελειώσει γρήγορα. Α, χθες εδώ στο χωριό, προχθές, κάποιος ρωτούσε για σένα. Ποιος, τι ήθελε. Δεν ξέρω, οι ντόπιοι μου το είπαν. Χριστιανός ή μουσουλμάνος. Νομίζω χριστιανός. Πάει πουθενά ο νους. Όχι, πουθενά. Μην ανησυχείς. Κανένας δημοσιογράφος θα ήθελε. Μπα, ό,τι ήταν να γράψουν αυτοί το έγραψαν. Τέλος πάντων, μη δίνεις σημασία. Κουκλάκι, ε. Κοίτα, ομορφιά, κοίτα. Συγγνώμη για το ξεσπασμά μου πριν. Ήταν αδικαιολόγητο. Συγγνώμη, Ερκάν. Σε στεναχώρησα. Να. Κι εγώ στεναχωρήθηκα. Με συγχωρείς τώρα. Να. Λοιπόν, τώρα θα βγάλουμε την πέτρα που έβαλε ο Ερκάν πάνω στο τραπέζι και θα συνεχίσουμε, έτσι. Ωραία. Τι έγινε εδώ.
Κατέστρεψαν τον πιο αρχαίο μουσουλμανικό τάφο της Θράκης. Οι βλάκες, νομίζοντας σταυρών λίρες. Αγρίεψε ο κόσμος. Ουγλουμ! Χοσκελντίν! Να σε λυσένα, παπά. Η γη μου. Πώς ήταν το ταξίδι? Έβλεπα τον αέρα και έλεγα πώς το κουνάει εκεί πάνω. Τα έχω συνηθίσει. Πώς θα μπορείς αυτά τα ρημάδια τα αεροπλάνα. Γκέλε μινέ, μπατ γκέλντι. Καλώς το παλικάρι μου. Μα, καλώς το αγόρι μου. Οχ, μωρέ, ομόρφινη μου φαίνεται. Τι κάνεις, αγάπη μου? Έλα, έλα, καθίστε. Η Μελέκ. Όπως σου τα είπα από το τηλέφωνο. Έπιασε δουλειά και τα απογεύματα μόλις τελειώνει πηγαίνει σχολείο. Τι τα θέλει τώρα τα γράμματα στην ηλικία της, μπορείς να μου πεις? Μην το λες, χρειάζονται. Εκείνη πως είναι. Στο τηλέφωνο την άκουγα πάντοτε άκεφη. Όχι, είναι ευχαριστημένη. Ναι, γυρίζει χαμογελώντας. Αυτό έχει σημασία. Για τον άλλον, το Μουράτ κάνει καθόλου κουβέντα? Χίτσμπιρζαμάν. Για να ντά ντουνού μπιλέ αμούγερος. Ο νουν χακιντά. Ναι, το γιογιος ο νους. Ερκέζ ο νου του Σλωμούς. Εκεί, νεάρντε καλλιούρ. Μπι χοτέλ δε καλδογενού σέιλου γιολάρ. Σε ποιο ξενοδοχείο? Έλα, έλα, ας τα αφήσουμε αυτά, πάνε αυτά. Λοιπόν, φτιάχνω καφεδάκι. Άντε, ελάτε μέσα. Έλα. Σε πελάγι βαθιά μου οδηγώ την καρδιά.